το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων διοργανώνει μία ημερίδα με θέμα GDPR. Τι μας έμαθαν οι 10 πρώτοι μήνες εφαρμογής. Αυτή η ημερίδα θα λάβει χώρα στην αίθουσά μας την Τετάρτη 27 Μαρτίου το απόγευμα σε 6 ώρα. Στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας θα παρουσιαστεί το πεδίο τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη χώρα μας, πώς έχουν αλλάξει στη λειτουργία των επιχειρήσεων, πώς έχουν αντιδράσει τα υποκείμενα των δεδομένων, πού επικεντρώνονται περισσότερα ερωτήματα των επιχειρήσεων ως προς τη συμμόρφωση, ποιες καλές πρακτικές μέσα από την προσαρμογή των επιχειρήσεων και πώς τελικά η προστασία των προσωπικών δεδομένων, πέρα από νομική επιταγή, αποτελεί ευκαιρία για αναβάθμιση των υπηρεσιών, της ενίσχυσης της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ υπηρεσιών, πολιτών, πελατών, καταναλωτή και επιχειρήσεων. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε τη στήριξη των μελών του Επιμελητηρίου και όχι μόνο, με την έννοια ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα. Είναι ένα θέμα που όλοι το έχουμε λίγο πολύ ακούσει, αλλά μέχρι τώρα κανείς από εμάς δεν ξέρει ακριβώς τις κρυφές πτυχές του. Οπότε, αφού αφουγκραστήκαμε την αγορά ότι υπάρχει μια ελλιπής ενημέρωση το θέμα αυτό, εξού και φροντίσαμε το Συμβούλιο να κάνουμε την ημερίδα αυτή προς ενημέρωση όλων. Θα πάμε παραδείγματα για επιχειρήσεις που αφορούν άμεσα ασφαλιστές, φροντιστήρια, λογιστές, χωρίς να σημαίνει ότι άλλες επιχειρήσεις που θα έρθουν δεν θα λάβουν παραδείγματα που αφορούν τη δική τους εμπορική δραστηριότητα. Υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, κάποια θέματα, σας έχουν, το κάνετε γιατί ακριβώς ξέρετε ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και υπάρχει και κίνδυνος προστίμων, γιατί είναι ένα θολό τοπίο και νομίζω ότι είναι και εκτενές ο νόμος που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όπως είπατε, κυρία Τράκα, ναι, πρόστιμα έχουν επιβληθεί, μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, και είναι και πολύ μεγάλα. Θεωρώ ότι με τους τρεις ομιλητές που έχουμε καλέσει και θα παρευρεθούν, και ευκαιρία να πω ποιοι είναι. Είναι η κυρία Ελένη Διαφωνίδου, είναι νομικός και ειδική συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Καταναλωτοπιστοποιήσεων, είναι ο κύριο Φίλιππος Μίτλετον, ο οποίος είναι δικηγόρος διεθνούς δικαίου, και είναι και η κυρία Γεωργία Λιβαδάρου, Γενική Διευθύντρια Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Αν μη τι άλλο, οι συγκεκριμένοι θα μας πούνε και για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και θα μας πούνε και τους τρόπους που θα φροντίσουμε όλοι μας να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό. Γιατί αν φτάσουμε στο σημείο αυτό, δυστυχώς είναι μία αναστρέψιμο. Πιστεύετε ότι από τη μέχρι τώρα, έτσι είπατε ότι είναι 10 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, αυτό συγκεκριμένα. Ναι, ο νόμος είχε βγει πρωτίστως, αλλά από τον Μάιο του 2018 ναι. Ξεκίνησε η εφαρμογή του. Θεωρείτε ότι έχετε διαπιστώσει έτσι ότι ίσως χρειάζονται κάποιες αλλαγές ή ότι είναι δύσκολο στην εφαρμογή του. Στην εφαρμογή του αυτός ο νόμος είναι δύσκολος. Καταρχάς, είτε είναι δύσκολος είτε είναι εύκολος, άπαξ και είναι νόμος, πρέπει να προσαρμοστούμε. Αυτό λοιπόν μην το συζητάμε. Μην το κάνουμε όπως το τσιγάρο που ο νόμος υπάρχει, όλοι τον θέλουμε, αλλά κανείς για κάποιους λόγους δεν τον εφαρμόζει. Παρά τα αυτά, ναι, οι αλλαγές, όταν κάνεις αλλαγές στην επιχείρησή σου, ειδικά τέτοιου τύπου αλλαγές, πάντα η πρώτη επαφή με τις αλλαγές θεωρείται δύσκολη. Στην πράξη όμως, κάποιοι το έχουν κάνει. Σημαίνει ότι δεν γίνανε εφικτό, είναι εφικτό. Πρέπει λοιπόν όλοι να φροντίσουμε να το κάνουμε στα μέτρα του δυνατού, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι θωρακισμένες και να έχουν μία πλεύση νόμιμη και ήσυχη. Ωραία.